Εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει τη λαρίκα, μέσα μου μουλάρι σηκωτήσου. Γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά. Ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για το μπασά. Που το πηγαίνω στο κρεβάτι για το μάτος. Κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπι. Με στη φούρια να μου πιάνει και το κο. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για που καμίσω. Και σόβρακο καινούριο καθαρό. Το ξεχάσω και δεν βρίζε στο νερό. Να συγκυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι. Να ετοιμάζω φαγητό για τα παιδιά. Και εγώ να φύγω νηστική και σαν τρελή για τη δουλειά. Τα παντά. Και μόλις φτάσω αλαφιασμένη στη δουλειά. Να πω να κάνω και καφέ στα αφεντικό. Να πω κι αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο. Και μου πιάνει και το κο. Να έχω το τριν του τηλεφώνου μες στα αυτή μου. Και από πάνω τις δικές του τις φωνές. Και να με στέλνει έξω να κάνω όλες του κόσμου τις δουλειές. Μόλις κολλάσω τρέχω μέσα να προφτάσω. Να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά. Να τηγανίζω, να ετοιμάσω τη σαλάτα. Να σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Για μένα ράχος του να σέρνεται στα πόδια του. Απ' την πείνα και από το τρεχαλιτό. Κι αυτοί να βρίζουν πως δεν ήταν καλό το φαγητό. Κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάσει και το κο. Τα παντά. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία. Μην ακούσω μες στο σπίτι τσιμουδιά. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα. Και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβάλλοι. Για να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά. Ιδιαίτερα το ενός και στα λουνούτα γαλλικά. Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουνε στο σπίτι τελικά, τότε θα φάνε, θα πληθούνε, θα κδαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα πλημερώνω και θα πλένω ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι ραγμένος στη TV. Κι αν γίνω έξαλλης αμέσως στο τρεφάτι και τον τόπο συνώνου του στο κακό, είναι καθήκον σου γυρίζει και μου λέει «Συζύγικο». Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζών δηλαδή.